Με τον τρόμο ζωγραφισμένο στα πρόσωπά τους, εκατοντάδες άμαχοι εγκαταλείπουν τις εστίες τους σε χωριά γύρω από τη Μοσούλη. Βρέθηκαν εν μέσω διασταυρούμενων πυρών μετά την έναρξη των επιχειρήσεων για την ανακατάληψη της πόλης από τους τζιχαντιστές. Όταν φτάνουν στη ζώνη της σχετικής ασφάλειας πίσω από τις γραμμές του Ιρακινού στρατού, περιγράφουν τον εφιάλτη που έζησαν. Πεθαίναμε εκεί. Δεν υπήρχαν τρόφιμα. Κοιτάξτε το παιδί μου. Πολλές οικογένειες έχουν μείνει ακόμα πίσω. Ο κόσμος πεθαίνει. Όταν οι τζιχαντιστές έφυγαν, ο κόσμος άρχισε να εγκαταλείπει την περιοχή. Αψηφώντας τις απειλές των τζιχαντιστών και περνώντας μέσα από ναρκοθετημένους δρόμους, οι άμαχοι ρισκάρουν τη ζωή τους για να φτάσουν σε καταβλισμούς προσφύγων σε εδάφη ελεγχόμενα από τους Κούρδους μαχητές. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι 1.200.000 ή ακόμα και 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι ενδέχεται να επηρεαστούν από την παρούσα κατάσταση στη Μοσούλη, αναφέρει ο υπεύθυνος της UNICEF για τη Μέση Ανατολή. Εμείς υπολογίζουμε ότι τουλάχιστον το 50% αυτών των ανθρώπων θα είναι παιδιά. Περίπου 5.000 άμαχοι εκτιμάται ότι έχουν καταφύγει ήδη σε καταβλισμούς προσφύγων στο βόρειο Ιράκ το τελευταίο διάστημα. Από την έναρξη των επιχειρήσεων για την ανακατάληψη της Μοσούλης, ο ΟΗΕ κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας για μια επερχόμενη ανθρωπιστική κρίση χωρίς προηγούμενο.